Γεια σας, καλώς ήρθατε στο YouTube κανάλι μου. Είμαι η Σοφία και σήμερα θα απαντήσω στις αδιάκριτες ερωτήσεις σας. Έχω δει λίγο τι μου έχετε ρωτήσει, Παναγία μου. Δεν ξέρω γιατί κάνω αυτό το βίντεο. Τέλος πάντων, ας αρχίσουμε. Η πρώτη ερώτηση είναι, έχεις φίλες? Ναι, έχω πολλές και είναι όλες πολύ καλές. Φοβάσαι τις κατσαρίδες. Αυτή είναι μια αδιάκριτη ερώτηση, αλλά είπα να βάλω και μία που δεν είναι αδιάκριτη. Ναι, τις φοβάμαι. Βασικά, δεν τις φοβάμαι, τις αηδιάζω. Έβγαζες λεφτά από το modeling? Ναι, έβγαζα λεφτά, αλλά ήταν λεφτά της πλάκας. Σιγά, μην αγόραζε τίποτα με αυτό. Δηλαδή, πιο πολύ να κοστίζει η βενζίνη να πας στο casting και στη φωτογράφηση, παρά από αυτά που θα βγάλεις. Πόσοι σε έχουν δει στον δρόμο και σε έχουν χαιρετήσει, αλλά δεν ήθελες, please βάλουμε. Με έχουν δει πολύ στον δρόμο, αλλά πάντα ήθελα να τους μιλήσω. Μ' αρέσει πολύ να γνωρίζω καινούργια άτομα και να βλέπω εσάς. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ζευγάρι στο Gossip Girl? Chuck και Blair. Δεν υπάρχει καλύτερο ζευγάρι στον κόσμο, πραγματικά. Δεν είναι και αληθινό, αλλά δεν πειράζει. Τέλειο είναι. Έχεις φασωθεί ποτέ? Όχι, πιστεύω πως είμαι πολύ μικρή για να το κάνω αυτό και τώρα με τα σιδεράκια θα του κόβα τα χείλη και θα μάτουν. Αφού λες ότι δεν είσαι πλούσια, πώς πας τόσες μέρες διακοπές σε τόσα νησιά? Πρώτον, τώρα ήταν η καραντίνα και είναι πολύ πιο φθηνά να ταξιδεύεις. Δηλαδή είναι κάτω από μισή τιμή, να φανταστείτε. Στα δωμάτια που μέναμε ήταν 30, ήταν 20 με 40 ευρώ τη βραδιά. Οπότε σιγά το ακριβό. Δεν ξέρω αν είναι αδιάκριτη, αλλά στεναχωριέσαι από τα hate comments. Πάει με θεά. Ευχαριστώ πολύ. Και όχι, δεν στεναχωριέμαι με τα hate comments. Εντάξει, το καημένο τα παιδιά έχουν κόμπλεξ. Η μαμά σου είναι σαν manager σου? Ναι, θα έλεγα. Αυτή κάνει τα πάντα. Εγώ απλά είμαι μπροστά από την κάμερα και απαντώ στα σχόλια σας. Αυτή απαντάει στα email, κάνει τα βίντεο, είναι πίσω από την κάμερα, επεξεργάζεται τα βίντεο. Όλα αυτά. Σε έχουν κοροϊδέψει στο σχολείο για το κανάλι σου? Μην δείξεις όνομα, please. Okay, δεν θα το δείξω. Και ναι, εντάξει. Εγώ δεν είχα θέμα, ούτως ή άλλως αυτό ήταν ένας από τους λόγους που άλλαξα σχολεία. Δεν με ένοιασε και πολύ. Έχεις δώσει lower ή θα δώσεις? Και πότε? Love you so much. Και εγώ σε αγαπώ. Lower δεν έχω δώσει και δεν σκοπεύω να δώσω, επειδή πάω σε αγγλικό σχολείο και ούτως ή άλλως θα πάρω δίπλωμα από εκεί. Οπότε δεν βγάζει νόημα να δώσω lower. Εγώ αν αποφασίσω να σπουδάσω Αμερική, τότε θα δώσω SATs, που αυτό χρειάζεται να δώσεις την ουσία για να μπεις πανεπιστήμια στην Αμερική. Θα ήθελα να μου πεις τι σου αρέσει να τρως για πρωινό και να μου προτείνεις κάποιες ιδέες. Εντάξει, δεν είναι αδιακριτή αυτή η ερώτηση πάλι. Μένα μου αρέσει να τρώω smoothie bowl, νυφάδες βρώμης, δημητριακά με μπανάνα, γιαούρτι με διάφορα φρούτα. Υπάρχει κάτι άλλο? Ξέρω. Αυτά. Αυτά τρώω συνήθως. Α, ναι, pancake με μπανάνα, αβοκάντο τόστ με αυγό. Ποιο νησί από όσα πήγες σου άρεσε πιο πολύ? Όλα ήταν πάρα πολύ μοναδικά. Πήγες στη Σαντορίνη. Είναι πανέμορφο αυτό το νησί. Είναι ένας βράχος που έχει φτιαχτεί από ηφαίστειο και το ηλιοβασίλημα εκεί. Δεν υπάρχει καλύτερο ηλιοβασίλημα στον κόσμο. Τουλάχιστον από αυτό που έχω δει εγώ. Και δεν ξέρω. Αλλά οι παραλίες στη Σαντορίνη δεν μ' άρεσαν. Μετά Ίος. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο νησί. Αλλά το αγαπημένο μου ήταν η Μύκονος. Είχε Η Ψαρού ήταν μία από τις πιο ωραίες παραλίες που είχα πάει ποτέ και είχε και την πιο ωραία χώρα. Αυτή είναι η γνώμη. Πώς νιώθεις με τα σιδεράκια? Σε ενοχλούν? Νιώθεις άσχημα που τα φοράς? Εντάξει, δεν είναι και το αγαπημένο μου πράγμα να φοράω σιδεράκια, αλλά τι να κάνω. Γεννήθηκα με στραβά δόντια. Βασικά, δεν γεννήθηκα με στραβά δόντια, αλλά μετά είχα στραβά δόντια. Αυτό έπρεπε να κάνω για να τα φτιάξω. Τώρα δεν είναι και το πιο άνετο πράγμα να φοράς. Κάποια φαγητά τα τρως με δυσκολία. Ακόμα, τα τρώω με δυσκολία τουλάχιστον εγώ. Και δεν πιστεύω πως μου πάνε. Εντάξει, αλλά μου είπανε πως σε 6 μήνες περίπου θα τα βγάλω. Αλλά μετά θα έχω και τα κάτω.
πιστεύω αυτά θα τα βγάλω χρόνια μετά. Οπότε δεν έχω ιδέα. Έχεις crush? Όχι. Τώρα δεν ξέρω πού να βρω αγόρια, ρε παιδιά. Στο σχολείο μου. Δεν θα το σχολιάσω. Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Θες να σπουδάσεις? Δεν ξέρω ακόμα τι θα γίνω όταν μεγαλώσω. Θα γίνω 13 σε λίγο. Πιστεύω πως είναι νωρίς για να ξέρω ακόμα ακριβώς τι θέλω να κάνω. Αλλά μου αρέσει πολύ η μόδα. Θέλω να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω τώρα. Τώρα, αν δεν υπάρχει το YouTube, το TikTok, το Instagram, πιστεύω πως υπάρχουν άλλες εφαρμογές. Θέλω να ασχοληθώ ίσως με την διαφήμιση, μόδα, business, marketing, κάτι τέτοιο. Θα γύρναγες ποτέ σε πρώην αγόρις? Όχι. Βασικά, γενικότερα, μπορεί. Αλλά, αν λες για τους πρώην μου τώρα, άπαπα, όχι, άπαπα. Έχουμε καταλάβει ότι οι γονείς σου είναι χωρισμένοι, γιατί δεν το λες? Ρε παιδιά, πόσες φορές θα σου το πω? Οι γονείς μου δεν είναι χωρισμένοι. Απλά ο μπαμπάς μου ντρέπεται την κάμερα και δεν θέλει να το βλέπουν χιλιάδες άτομα. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι κακό σε αυτό. Ο άνθρωπος είναι κάμερα, σε. Όλη μέρα ρωτάει για τον μπαμπά μου συνέχεια. Εδώ ζει στο σπίτι μου και απλά δεν θέλει να είναι μπροστά από την κάμερα. Φοράς make-up? Αυτή τη στιγμή όχι. Έτσι είμαι χωρίς make-up. Γενικότερα δεν φοράω. Εντάξει, αν πάω κάποια ωραία, για ένα ωραίο βραδινό, για έναν γάμο, τις πιο επίσημα πράγματα, βάλω lip gloss και μάσκα. Αυτά. Ποιος είναι ο χαμηλότερος βαθμός που έχεις πάρει στους βαθμούς? Επειδή πάω σε αγγλικό σχολείο, ο καλύτερος βαθμός είναι το 8. Και ο χειρότερος βαθμός που έχω πάρει είναι το 5. Δεν νομίζω να είναι κακός βαθμός το 5. Λένε πως είναι good. 5 είναι good, που είναι το χειρότερο. Να παίρνω πολλά 6, που είναι very good. Και το 7 είναι super που έχω πάρει μερικά. 8 είναι excellent, 8 δεν δίνουν. Έχω πάρει μερικά, αλλά όχι μέσω όρο σε κανένα μάθημα. Έχεις δεχτεί bullying? Ναι. Με τη Σίλια μαλώσετε? Με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ τώρα αυτή την ερώτηση. Έχω κάνει μερικά βίντεο με τη Σίλια. Με τη Σίλια δεν έχουμε μαλώσει, δεν έχω τίποτα εναντίον της. Απλά άλλαξα σχολείο και έχουμε χάσει επαφή. Πόσες κολλητές έχεις? Έχω πολλές. 5, 6. Εντάξει, η μία με την άλλη δεν κάνουν πολύ παρέα. Αλλά εγώ κάνω παρέα με 6 άλλα κορίτσια. Πολύ παρέα. Πιστεύω πως έχεις αλλάξει στυλ. Πλέον θέλεις να ντύνεσαι σαν πιο teenager? Έχω αλλάξει στυλ. Είπαμε, δεν θα είμαι πάντα το 9χρονο που φοράει φτάκι και φιόγκους και τσιρίζει. Τώρα πιστεύω πως μπορεί να αλλάξω ξανά στυλ, αλλά τώρα το στυλ μου είναι κάπως basic. Θα συνεχίσεις σε αγγλικό σχολείο? By the way, είσαι θεά. Ευχαριστώ. Και σε αγγλικό σχολείο θα συνεχίσω σίγουρα, με δουλεύει πολύ περισσότερο. Μ' αρέσει που δεν είναι ανάγκη να μαθαίνουμε τίποτα από παχαλία. Δεν έχω αγχωθεί ούτε μία φορά σε όλη τη χρονιά. Βασικά μόνο για ένα τεστ είχα αγχωθεί. Αυτό ήταν όλο. Μ' αρέσει που έχουμε πολλά project. Δηλαδή, αντί να μαθαίνουμε παπαχαλία και να είμαστε ώρες πάνω στην ιστορία να τα ξέρουμε όλα απ' έξω, απλά καθόμαστε. Εγώ τουλάχιστον κάθομαι 5 με 8 ώρες πάνω σε project. Γιατί θέλω να παίρνω πολύ καλούς βαθμούς. Πόσα κιλά είσαι? Έχετε ρωτήσει πάρα πολύ πόσα κιλά είμαι. Τώρα και με έχετε ρωτήσει αν είμαι ανορεκτική. Ανορεκτική δεν είμαι και τρώω πάρα πολύ. Απλά τρώω υγιεινά και κάνω πολύ γυμναστική. Είμαι 40 κιλά και ύψος 1,55 με 1,60. Τώρα έχω καιρό να μετρηθώ. Είχες ποτέ φίλες σφίδια? By the way, είσαι θεά. Ευχαριστώ. Ου, άπειρες φίλες σφίδια. Ου. Παλιά μου σχολείο. Και αυτή είναι. Με έχετε ρωτήσει δύο ερωτήσεις. Όλοι σας σχεδόν. Έχεις αγόρι? Όχι, δεν έχω αγόρι. Μετά θα απαντήσω την άλλη. Πόσο έβγαλες μέσο όρο? Μέσο όρο έβγαλα. Βασικά τι λέω. Επειδή πάω σε αγγλικό σχολείο, δεν έχουμε μέσο όρο. Αλλά η βαθμή που πήρα. Βγάζεις μέσο όρο για το κάθε μάθημα. Σε κάποια μαθήματα πήρα 7 σε 3. Μετά, στα περισσότερα πήρα 6.
Το 7 είναι σαν το 20, να φανταστείτε. Το 6 είναι σαν το 18. Πήρα σε όλα, σχεδόν. Και ένα 5 στα αγγλικά, γιατί δεν είχα κάνει μια εργασία καλά. Σου έχει έρθει περίοδος, by the way, σε θέα. Ευχαριστώ, και όχι, δεν μου έχει έρθει περίοδος. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες σου ανασφάλειες? Τα σιδεράκια μου δεν μου αρέσουν καθόλου. Απλά θέλω να ξεφορτωθώ και αντίο. Γι' αυτό δεν χαμογελάσω καμία φωτογραφία στο Instagram. Γιατί με ρωτάνε οι φίλες μου. Ρε παιδί μου, γιατί δεν χαμογελάσω φωτογραφία σου με τα δόντια και σε φάση. Απλά δεν μου αρέσει το σιδεράκι. Το τραμπολίνο και η πισίνα που έχεις στην αυλή σου είναι δικιά σου. Παρακαλώ, βάλε με στο βίντεο. Σε έβαλε στο βίντεο. Πισίνα στην αυλή μου δεν έχω. Τώρα δεν ξέρω αν θα ήθελα να έχω. Πάμε σε ένα ξενοδοχείο και εντάξει, υπάρχει κόσμος γύρω από την πισίνα. Το απόγευμα. Το πρωί δεν υπάρχει κανείς. Και η πισίνα είναι τεράστια και δεν μπαίνει κανείς μέσα. Και τραμπολίνο έχω στην αυλή μου που είναι οπτικό. Σου αρέσει το Brandy Melville? Το Brandy Melville μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει πολύ ωραία ρούχα. Απλά δεν μου κάνουν. Σε παρακαλώ, Brandy Melville, μπορείτε να κάνετε περισσότερα νούμερα, γιατί όλοι παραπονιούνται γι' αυτό. Σιγά μην το βλέπουν αυτό το βίντεο, αλλά θα ήταν πιο ωραία αν είχαν πολλά νούμερα. Πώς μπορείς να βρεις αγώνα? Και εγώ αυτό αναρωτιέμαι, σας παρακαλώ, άμα ξέρετε, πείτε μου. Γιατί τα αγόρια στο σχολείο μου είναι ό,τι να είναι. Tinder δεν θέλω, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Και τώρα να πάω στη μέση του δρόμου να πω, ω, είσαι ωραίος, θες να τα φτιάξουμε? Αυτό δεν. Και τώρα σε πάρτι δεν πάμε. Ποτέ δεν έχω ιδέα. Και ενώ όργανοι κάνω, δεν υπάρχουν πολλά αγόρια. Συνέχεια πιτόγυρο τρώγες στα νησιά? Ναι, πρόβλημα. Εγώ το πιτόγυρο το λατρεύω. Τώρα το έχω βαρεθεί λίγο, γιατί κάθε μέρα τρώω πιτόγυρο, αλλά είναι από τα καλύτερα φαγητά του κόσμου. Έχεις σκεφτεί να σταματήσεις το YouTube σε μια δύσκολη στιγμή? By the way, I love you too. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ να σταματήσω το YouTube. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα μου χόμπι και μ' αρέσει γενικότερα να κάνω όλα τα social media, να κάνω και το Instagram. Μ' αρέσει να βγάζω φωτογραφίες, TikTok, τώρα γενικότερα μ' αρέσει η μόδα, οπότε, ξέρετε, όταν πάω έξω για βόλτα, με βγάζει πάντα η μαμά μου φωτογραφείο, οπότε είμαι σε φάση μισή ώρα μπροστά από την δουλειά μου να βρω ένα ωραίο outfit, ή στο TikTok κάνω μερικά βίντεο με outfit. Τα τσέχικα είναι δύσκολη γλώσσα, σε λατρεύω. Και όμως σε λατρεύω, ναι, αλήθεια είναι. Τα τσέχικα είναι σχετικά δύσκολη γλώσσα. Κάποιες φορές δυσκολεύουμε λόγω της γραμματικής, γιατί είναι σφάση όλα να γράφω, όλα τα «ι» και υπάρχουν κάτι γραμμούλες, εγώ έχω μπερδευτεί εκεί. Αλλά στην καθημερινότητα μια χαρά τα μιλάω, απλά στα βίντεο πολλές φορές η μαμά μου πρέπει να με διορθώσει επειδή λέω κάποια πράγματα λάθος. Και τώρα στη Τσεχία έχω πάλι πάνω από 100.000 συνδρομητές, οπότε δεν είναι ωραίο να μιλάω σαν να τη χαζή. Και αυτές ήταν όλες οι ερωτήσεις σας. Πιστεύω οι περισσότερες ήταν αδιάκριτες και ελπίζω να σας έχω λύσει τις απορίες σας. Αν δεν έχω λύσει όλες τις απορίες, θα κάνω και άλλα μέρη από αυτό το βίντεο, γιατί μου άρεσε πολύ. Και μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και εγγραφή. Αντίο!